κεραυνός χτυπά λίγα μέτρα μακριά από τον λευκό οίκο. Σε βίντεο που καταγράφουν κάμερες ασφαλείας φαίνεται μια τεράστια λάμψη που φωτίζει την περιοχή. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίζονται από το χτύπημα και δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Two women and two men near in nearby Lafayette Park were taken to the hospital with life-threatening injuries. Οι πρώτοι που φτάνουν στο σημείο είναι οι υπάλληλοι των μυστικών υπηρεσιών λόγω της εγκύτητας του σημείου με το λευκό οίκο και αμέσως μετά σπέβδει και η πυροσβεστική. Με μαλάξεις τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να κρατήσουν στη ζωή τους ανθρώπους, ενώ σοκαρισμένοι πολίτες παρακολουθούν άναυδοι. We responded with a number of units. Upon arrival, we found four patients. Οι τέσσερις άτυχοι πολίτες βρίσκονταν κοντά σε δέντρο στον φράχτη που περιβάλλει το λευκό οίκο όταν ο κεραυνός χτύπησε το συγκρότημα. Τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από το νυχτερινό κέντρο Mountain View στην Ταϊλάνδη. Οι θαμώνες βγαίνουν έξω ουρλιάζοντας ενώ προσπαθούν να σωθούν. Κάποιοι από αυτούς φλέγονται. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 40 τραυματίστηκαν. Happened around 1 in the morning in the town about 170 kilometers south of Bangkok. Officials say the injuries range from mild to serious and are mainly from burns. Police are still looking into what caused that fire. Μετά από 3 ώρες η φωτιά σβήνει με τους διασώστες να αντικρίζουν ένα αποτρόπαιο σκηνικό. Δύο ακόμη σιλό καταραίουν στο λιμάνι της Βηρητού. Οι τεράστιες κατασκευές ξεκολλούν αργά από το έδαφος και γκρεμίζονται. Αμέσως η βάση τους τυλίγεται στις φλόγες και ένα πυκνό σύννεφο καλύπτει την περιοχή. Η κατάρρευση έρχεται τη στιγμή που πολίτες διαδηλώνουν στους δρόμους για την δεύτερη τραγική επέτειο από την καταστροφική έκρηξη που ισοπαίδωσε το λιμάνι της πόλης. Ό,τι απέμεινε από τα σιλό στο λιμάνι μετά την έκρηξη άρχισε να καταραίει στις αρχές της εβδομάδας, με αξιωματούχους να λένε πως περισσότερα σιλό μπορεί να γκρεμιστούν ανά πάσα στιγμή.